Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για τη θρησκεία του Αγγέλου. Τι είναι η θρησκεία του Αγγέλου? Η θρησκεία του Αγγέλου είναι όπου υπάρχει διατάγματα όπως απαγορεύσει κάποια φαγητό ποτό, όπου υπάρχει ετοιμό, παραδόση, όπου υπάρχει εντολές, αντροπή, η θρησκεία που τα βάζουν, τότε από εκεί δείχνει ότι είναι θρησκεία του Αγγέλου. Όχι οι άγγελοι του Θεού που είναι σήμερα προς αυτό το ρόλο του Θεού, αλλά οι πεσμένοι άγγελοι εννοεί, δηλαδή τα δαιμόνια. Να σας διαβάζω όπως έγραψε ο Απόστολος Παύλος με την έπνευση του Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Κύριος, δηλαδή ο Άγιο Πνεύμα έδωσε την έπνευση του Απόστολου Παύλου να γράφει σαν προεδοπίση για την εκκλησία του, επειδή η Εκκλησία του Χριστό αποκαλείται σώμα του Χριστό, δηλαδή είναι ενωμένη μαζί του, όπως ε, αν το τιμάστε το άρτο και το ίνο που βάζουν στην Εκκλησία οι πιστοί να τα πιάνουν σαν σώμα του Χριστό και να πίνουν το ίνο σαν αίμα του Χριστό. Αυτό επίσης είναι συμβολικά που τα μιλήσουμε άλλη μέρα, έχει πάρα πολύ βαθιά ουσία επειδή αυτό το άρτο συμβολίζει το σώμα του Χριστού που εκόπηκε για μας όταν θυσιάστηκε. Επίσης στην άλλη πλευρά σημαίνει επίσης ο το λόγο που μιλάει ο ίδιο που είναι άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό επίσης, ζωντανό άρτο που έγινε άνθρωπο επίσης, αλλά αυτό έχει, μεγάλη ουσία που τα μιλήσουμε επίσης άλλη μέρα για αυτό το θέμα, επειδή έχει βατιά και που τα φέρει κάθε άνθρωπο στην αληθινή ο Ιησού Χριστό επίσης. Αλλά εδώ αυτό που εννοώ ο Απόστολος Παύλου είναι το σώμα του Χριστού που είναι η εκκλησία του, επειδή κάθε ένα που πιστεύει στο Ιησού Χριστό, γίνεται σώμα, μέλη το σώμα του Χριστό, ενώνεται με το Χριστό ή πίστη, επειδή ό,τι όσοι είναι αόρατο, επειδή μετά τη Ανάσταση ο Χριστό πάλι είναι αόρατο, αλλά ενωνόμαστε μαζί του με πίστη, αυτό είναι που εννοώ, δηλαδή γινόμαστε σώμα του Χριστό, εκκλησία του Ιησού Χριστό. Εκκλησία δεν είναι μόνο όπως το σπίτι που κτίζονται οι άνθρωποι, τη θρησκεία που καλούνται εκκλησία, αλλά η εκκλησία είναι παντού όπου ο άνθρωπο έχει κοινωνία προσωπική με το Ιησού Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα και είναι ανανορισμένα από το Ιησού Χριστό. Επειδή υπάρχει πολλοί άνθρωποι επίση που πηγαίνουν στην εκκλησία όπω η θρησκεία, αλλά δεν έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα, έχουν όνομα χριστιανοί, αλλά Μπορεί να μην είναι ανανορισμένα από το Θεό, επειδή το σημαντικό είναι να είμαστε ανανορισμένα από αυτό, επειδή μόνο με τη σχέση μας μαζί του τα γινόμαστε ανανορισμένα από αυτό για τη σωτήρια. Αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν όνομα χριστιανό, δεν, δεν, δεν έχουν σχέση μαζί του. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ανανορισμένοι από το Θεό και χρειάζονται να έρχονται στη σχέση μαζί του για να το αναγνωρίζει ο Θεός ότι είναι πίστη, ότι είναι ενωμένη μέσα στο σώμα του που είναι εκκλησία του. Δηλαδή η εκκλησία του Χριστό είναι αυτή που είναι αναγνωρισμένα από το Θεό. Επειδή ο Θεός είναι που αναγνωρίζει όπως οι άνθρωποι επίσης παράδειγμα υπάρχει κάποιο άνθρωπο που να είναι παράνομο σε ένα κόρα. Χρειάζεσαι η κυβέρνηση τη κόρα αρκέ να το αναρίζει. Αλλιώς θα είναι παράνομο. Το ίδιο και εμείς οι πίστη χρειαζόμαστε ο κύριο που είναι ο παντοκράτορα να μας αναγνωρίζει ότι μας επιστεί τότε να, να γινόμαστε σώμα μέσα στην εκκλησία του προσωτηρία. Επειδή αν είμαστε εκκλησία του αλήθινη τότε τα κληρονομήσει σωτηρία. Αλλά αν δεν είμαστε αναγνωρισμένοι από αυτό απλώς «Δηλωνόμαστε εμείς μόνοι μας ότι μας εμπιστεί η Εκκλησία του, ό,τι και να είναι, θα είναι μάτια, επειδή καλύτερα είναι να μας ανανουρίσει το Θεό, επειδή η σωτηρία εκείνο είναι που θα μας δίνει». Να σας διαβάζω όπως έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Είναι στη καινούρια Διατήκη, επιστολή προς Κολοσσέο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 16. Α μη σα κρίνει λοιπόν κανένα για φαγητό ή για ποτό, ή για λόγο γιορτή, ή νεομήνα, ή Σάββατο, που είναι σκιά το μέλλον τα πράγματα, το σώμα όμω είναι του Χριστού. Κανένα αμή σα το βραβείο με προσπίση τα πινοφροσύνη και με τρισκία του αγγέλου, ασχολουμένο με πράγματα που δεν είναι φουσκώνοντα μάταια από το νου τη σάρκα του και μη κρατώντα το κεφάλι τον οποίο ολόκληρο το σώμα συνδέονται το αρμό και συνδέονται κατός διατηρείται και συνδέεται με την άξιση. Εδώ ο Απόστολος Παύλο έδωσε επίση προσοχή στην εκκλησία επειδή μετά της Ανάσταση τότε άρχιζε εκκλησία επειδή κάθε πιστό που πίστευε στο Ιησού Χριστό ο Θεός έγινε άνθρωπο έγινε επίση σώμα, μέλη το σώμα και εκεί τα εκκλησία δηλαδή η εκκλησία δεν ήταν μόνο τα σπίτια όπως σήμερα κτίζουν οι άνθρωποι τη θρησκεία από καλού εκκλησία η πρώτη πιστή μετά τη Ανάσταση αμέσω. Ήταν στα σπίτια του πιστούς, εκεί άρχιζε η εκκλησία, τα σπίτια, δηλαδή συναρτριζόντα η πιστή σα και λάτρευε το Θεό, προσκύνησε το Θεό με δοξολογία. Και ο Άγιο Πνεύμα ήταν εκεί ανάμεσα του με δύναμη, με καρίσματα, με αποκαλύψη, με προφητεία, με όλη την ικανότητα. Τη δύναμη του Θεό, όπω έδωσε επίσης στην Εκκλησία του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε ένα να έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, για να είναι Εκκλησία και ανανορισμένα από το Θεό. Να σας δώσω παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει εστιατόριο, να βάλει ταμπέλα και να γράφει κεύση. Αλλά όταν κάποιο πάει μπαίνει εκεί μέσα και να δει ότι τα φαγητά που φτιάχνεται εκεί δεν έχουν το ίδιο συνταγή με κεύση. Απλώς έγραψε κεύση σαν ταμπέλα έξω από το εστιατόριο ώστε να τραβάει προσοχή του άντρου να νομίζει ότι είναι κεύση. Το ίδιο είναι και σε πίστη μα. Δηλαδή το ίδιο είναι και κάθε ένα σπίτι που τα η εκκλησία όπω η θρησκεία κάμου. Δηλαδή εκονόμα όνομα χριστιανισμό, αλλά μέσα στο οίκο που αποκαλείται εκκλησία, στο ιερό που αποκαλείται εκκλησία, δεν γίνονται το τέλημα του Θεού όπως έπρεπε να γίνει. Δηλαδή δεν κηρύτεται το, το Ευαγγέλιο όπως είναι εντολή του Κυρίου, δεν υπάρχει προφητεία εκεί όπως ο Κύριος έδωσε ικανότητα, δεν υπάρχει καρίσματα εκεί που έδωσε ο Κύριος στην εκκλησία του επίσημα, δεν υπάρχει κρίσμα του Θεού εκεί που είναι ικανότητα να δείχνει τη δύναμη του Θεού, δεν ακούγεται αποκάλυψη εκεί όπως έδωσε ο Κύριος για να είναι παρουσία του παντού και να αποκαλύπτει. Δηλαδή όταν όλα αυτά δεν βρίσκεται μέσα στο ήχο που αποκαλείται Εκκλησία του Χριστού, δεν είναι Εκκλησία του Χριστού, απλώς είναι ταμπέλα όπως κάποιο εστιατόριο, εστιατόριο βάλει κεύση, αλλά μέσα είναι κάτι άλλο, δεν είναι κεύση, το ίδιο. Γι' αυτό δεν παρακολουθούμε το όνομα, δεν, βασα, δεν, δεν τα βασίζουμε τον εαυτό μας όνομα του Χριστού, αλλά στο τέλημα του Χριστού. Επί το τέλημα του Χριστού είναι που τα, μας, που τα κάνει του Χριστού, δηλαδή του Κύριου, να αναγνωρίζει εμά σαν πιστή σε αυτό. Για να κληρονομήσουμε του σωτήρια, χρειαζόμαστε να κάνουμε με το τέλημα του Θεού που είναι στη διατήκη του, ώστε να μας αναγνωρίζει εκείνο ότι είμαστε πίστη. Με άλλα λόγια, το όνομα δεν μα σώζει. Μπορώ να έχω όνομα Κριστιανό, αλλά δεν κάνω το τέλημα του Θεού, δεν μπορεί να κλείνω μισή σωτήρια. Γι' αυτό η ουσία είναι το τέλημα του Κυρίου και τη διατήκη του. Όπω εδώ ο Απόστολος Παύλο έγραψε, ήταν ότι τα δαιμόνια άρχισαν να πλανούν, δηλαδή ήθελαν να πλανήσουν την εκκλησία του Χριστού σε ολόκληρο τον κόσμο, δηλαδή με και έτοιμο και απαγορεύσει, αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα. Αν κοιτάζουμε καλά σήμερα, βλέπουμε πολλά οίκο που αποκαλείται η Εκκλησία του Χριστό, αλλά δεν είναι Εκκλησία. Όταν πηγαίνουμε μέσα εκεί, βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Τα βλέπουμε κάτι διαφορετικό που είναι έτοιμο παραδόσει που δεν είναι το τέλημα του Θεού, δεν είναι μέση διατήκη, αλλά αυτή είναι η θρησκεία του αγγέλου. Ποιο αγγέλου, τα δαιμόνια δηλαδή. Τα δαιμόνια αρέσκουν οι άνθρωποι να είναι σε άκρια. Τα δαιμόνια αρέσκουν οι άνθρωποι να μην αναγνωρίζουν τη διατήκη και το τέλημα του Θεού, απλώ οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν το όνομα του Θεού. Είναι πανούργο, δηλαδή τα δαιμόνια είναι πολύ πονηροί και πανούργοι Γι' αυτό, όπω έγραψε ο, ο Απόσυρ Παύλου, είναι η θρησκεία του Αγγέλου. Δηλαδή, δεν θέλουν να είναι τίμα μόνοι του να αλλά θέλει να πλανήσει πολλοί άνθρωποι με θρησκεία, ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν σχέση προσωπικά με το Ισου Χριστό Απλώ να έχουν θρησκεία, κόρη να ακούνε το Ισου Χριστό Όμω, τα νομίζει ότι έχουν πίστη, όμω τα είναι μόνο θρησκεία του Αγγέλου, με παράδοση, φαινομενικά με έτοιμο, με απαγόρευση εντολέ. Κάποιοι, επειδή ξέρουμε κάθε θρησκεία σήμερα του κόσμου, έχουν δικό του απαγορευτικέ εντολέ, δηλαδή διατάγματα δικό του. Όπω παράδειγμα, στη θρησκεία Ισλάμ, έχω δικό του απαγόρευση ότι η γυναίκα να μην φοράει, να μην δεικνύει το πρόσωπο του. Πρέπει να φοράει μαντζίλα. Όλα αυτά είναι απαγόρευση και έτοιμο τη θρησκεία του Αγγέλου. Αυτό είναι που εννοούσε εδώ ο Απόστολος Παύλος. Επίσης δεν είναι μόνο η Ισλαμική θρησκεία, σε όλη τη θρησκεία. Δηλαδή τα δαιμόνια έχουν πραγματικά πλανήσει ολόκληρο το κόσμο. Εκτός όταν καποιο ζητήσει το Θεό με όλη τη καρδιά, ο Θεός αποκαλύπτωνε αυτό του για να έτσι η πίστη, στην αληθινή πίστη που είναι η κοινωνία μαζί του. Με άλλα λόγια... Μόνο η κοινωνία μα με το Άγιο Πνεύμα είναι αληθινή πίστη με σιγουριά. Επειδή ένα είναι ο αληθινό Θεό, ένα είναι ο Θεό που είναι Κυρίακο και είναι ο Θεό που τεσπίζει ολόκληρο την ύπαρξη. Εκτό από αυτό, όλα άλλα φαντασία που κάποιο να έχει για τη θρησκεία θα είναι μόνο φαντασία, ιδεολογία και ιδεολολατρία μόνο. Επειδή πρέπει να γνωρίζει Ποιο Θεό το, λατρεύει. Πρέπει όλε μα να ξέρουμε ποιο Θεό το προσκυνούμε. Γι' αυτό η αληθινή πίστη αρχίζει με αποκαλύψη. Επειδή ξέρω εγώ είδα επίση πολλά μαρτυρία από άνθρωποι που ήταν σε άλλη θρησκεία όπω Ισλάμ, όπω Μπουντά, που ήταν σε σύγκριση με άγνοια και έφτασα σε κάποια φάση που εξήγησα το Θεό πραγματικά με την καρδιά του ολόκληρο και ότι αποκάλυψε τον εαυτό του σε αυτού και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα ζουν σε κοινωνία με το Άγιο Αν και ήταν σε άγνοια μέσα σου μουσουλμανική, μέσα σου μπουντιστή, μέσα σου Ινδιάνο, αλλά μέχρι που σηκίστηκα πολλά και ζήτησα το Θεό και ότι αποκάλυψε τον εαυτό του σε αυτού. Αυτή είναι η πίστη. Ξέρετε, είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει ο κύριο προφητικά, ότι ζητήστε με, όταν με ζητήσετε με όλη την καρδιά, τα με βρείτε. Τι εννοεί, εννοεί όταν κάθε ένα από εσά, κάθε άνθρωπο που πραγματικά είναι σε άγνοια, αν και έχει τρισκία, αλλά δεν ακούει το Θεό και σηκίζεται και είναι σε άγνοια, α ανοίγει την καρδιά του ολοκληρωτικά, πρότιμη να ζητήσει το Θεό, να ζητήσει να ακούει το Θεό. Και ο Θεό είναι που τα αποκαλύπτει τον εαυτό του αν το άνθρωπο πραγματικά εξητάει το Θεό με ειλικρίνεια, δηλαδή ανοίγει την καρδιά του πρώτη με ειλικρίνεια, επειδή ο βλέπει την καρδιά ενώ ή βλέπει τα κίνητρα αν είναι ειλικρινά. Τότε τα αποκαλύπτει τον εαυτό του αμέσω. Αυτό είναι που συμβαίνει και στου άνθρωπου που σα μίλησα πριν ότι ήταν μουσουλμάνοι αλλά σοκίστηκα σε κάποια φάση και άνοιγα την καρδιά του. Εζήτησα ότι θέλω να γνωρίσουν το Θεό ποιο είναι πραγματικά Θεό, επειδή σοκίζονται. επειδή η θρησκεία του, του έλεγα ότι ο Θεό είναι χαλά. Αλλά εκείνοι οι άνθρωποι, έβλεπα επίση. Άλλοι, πισ... άλλοι άνθρωποι έλεγαν ότι ναι, έχουν θρησκεία διαφορετική, Ή, είτε χριστιανό, είτε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι σοκίστηκα σε κάποια φάση, ήθελαν να γνωρίσουν πραγματικά ποιο είναι ο Θεό που κυριακεύει σε ολόκληρη την υπάρξει. Τότε, όταν άνοιξα την καρδιά του συνειδητά, αποκάλυψε το Θεό τον εαυτό του σε αυτού. Δηλαδή, ο Ιησού Χριστό αποκάλυψε τον εαυτό του σε αυτού του άνθρωπο. Η μεγάλη μαρτύρια και αυτού του άνθρωπου έλαβα σωτηρία. Επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολίτη και θέλει να σώζει εξάλλου όλοι οι άνθρωποι από διαφορετική θρησκεία, που είναι επίση θρησκεία του Αγγέλο, όπω λέει εδώ παραβολικά ο Απόστολο Παύλο, είναι θρησκεία του Αγγέλο. Σημαίνει, σημαίνει όλο το κόσμο σήμερα είναι γεμάτη θρησκεία του Αγγέλο. Αλλά με όνομα, με διαφορετικό όνομα. Άλλου έχω όνομα σωστά του, του Κυρίου, σαν Χριστό, χριστιανισμό. Αλλά όμω αυτό που πράττουν μέσα δεν είναι το τέρμα του Θεού. Τότε αυτό είναι επίση θρησκεία του Αγγέλου. Γι' αυτό η θρησκεία του Αγγέλο είναι επικίνδυνο. Η θρησκεία του Αγγέλο είναι πλάνη, επειδή τα δαιμόνια, δεν ακόμα και άγγελοι του Θεού, τα πράττουν τέτοια πράγματα. Τα μαρτύσουν στο Θεό μια μέρα και τα γίνουν επίση δαιμόνια. Αλλά οι άγγελοι που είναι στην παρουσία του Θεού δεν μπορούν να πράττουν αυτά τα πράγματα του Θεού. Αλλά μόνο τα δαιμόνια είναι που πράττουν αυτά τα πράγματα του Θεού για να πλανήσει του άνθρωπου που είναι σε άγνοια. Γι' αυτό η καλύτερα σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης η εγγύηση σωτηρία μας. Γι' αυτό τα δαιμόνια μισού δεν θέλουν οι άνθρωποι να έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα, απλώς θέλουν να έχουν τρισκία με τίμο και παραδόση, ώστε οι άνθρωποι να είναι μόνο σαν τύφλωση και επιφανειακά να μιλήσουν για του Ιησού για το Χριστό να μιλήσουν για οποιοδήποτε τεί με τη φαντασία του. Γι' αυτό ρητορία δεν σώζει κανένα, τρισκία δεν σώζει κανένα. Ούτε όνομα χριστιανό επίση, που είναι το όνομα του αληθινό Θεό, δεν σώζει επίση κανένα. Αλλά όταν πράττουμε το τέλημα του Χριστό, είναι που τα μα σώζει, εγγύσει σωτηρία, επειδή τα μα ανανορίζει ο Θεό, επειδή καλύτερα μα ανανορίζει ο Κύριο. Δηλαδή να είμαστε νόμιμα σε αυτό επειδή πράττουμε το τέλημα του. Για αυτό τον σκοπό όταν κηρύτεται το Ευαγγελίο έχει ανάγκη οι άνθρωποι να ακούνε επειδή το Άγιο Πνεύμα τα μαρτυρήσει μέσα στη καρδιά του το άνθρωπου που ακούνε ώστε ο άνθρωπο που τα ανοίγει την καρδιά του τα λάβει αποκαλύψει και αυτόν τον άνθρωπο επίση τα λάβει μαρτυρία μεγάλη από τον Κύριο και εκείνη την ημέρα ο Κύριο θα το ανοίξει την κατανόηση και τα μάτια ώστε να ανορίσει το Θεό όπως είναι, αν και είναι αόρατο, αλλά κατανόηση είναι που θα το κάνει να το ανορίζει όπως είναι με τη μαρτυρία και αποκαλύψει από αυτός προσωπικά. Γι' αυτό η σχέση μας με το Αγίο Πνεύμα είναι εγγύση σωτηρία για να γινόμαστε πρόβατα. Εκτός από αυτό δεν υπάρχει σωτηρία, τα είναι μόνο θρησκεία του Αγγέλου. Σήμερα Όλο το κόσμο, πολλοί άνθρωποι είναι γεμάτοι θρησκεία του Αγγέλου. Μόνο οι άνθρωποι που έχουν κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα είναι, είναι οι άνθρωποι που είναι ανανορισμένα από το Χριστό για να κληρονομήσει επίσης σωτηρία. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτη. Αν και έκαμε πρώτη διατήκη με τους Εβραίοι... Μετά ενσαρκώθηκε, έκαμε καινούρια διατήκη. Επειδή σε καινούρια διατήκη έδωσε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα του, να έρθει σε κάθε ένα που πιστεύει στο Χριστό, επειδή επέλεξε σε καινούρια διατήκη το όνομα Χριστό να είναι όνομα που όλοι οι άνθρωποι τα, τα λάβουν σωτηρία, δηλαδή όλοι τα περάσουν για να λάβουν σωτηρία στο όνομα Ιησού. Δεν υπάρχει σωτηρία από άλλο όνομα, μόνο όνομα Ιησού Χριστό που όλοι μας τα λάβουμε σωτηρία. Γι' αυτό επίσης ο Αντίκριστος πολεμάει πολύ το Κριστό, το κρίσμα που ήταν στο Κριστό, επειδή ξέρει ότι αν όλοι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κριστός με αποκαλύψει, όλοι οι άνθρωποι τα έχουν σωτηρία. Αλλά δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν επίση ότι ο Ιησού είναι ο κρυσμένο Χριστό, όπω και του Εβραίοι. Εβραίοι αναγνωρίζουν το Ιησού μόνο σαν γιο του Ιωσήφ και Μαρία. Δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησού είναι ο Χριστό. Επίση, την άλλη πλευρά, εκείνη που έχω όνομα Χριστιανισμό, δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησού Χριστό είναι ο ίδιο πρόσωπο που ήταν στην πρώτη διατήκη που έδωκε πρώτη διατήκη τους Εβραίοι. Και δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησού Χριστό είναι ο ίδιο πρόσωπο που ήρθε μετά στην Ανάσταση στο πρόσωπο του Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά είναι σύκηση, δηλαδή την άλλη πλευρά αναγνωρίζει κάποια πράγματα και την άλλη τρισκέα αναγνωρίζει κάποια πράγματα. Αλλά καλύτερα να γνωρίσουμε το Θεό όπω είναι με μαρτυρία και αποκάλυψη, ώστε να μην σικιστούμε ούτε με όνομα, ούτε με μορφή, ούτε με διατήκη που έκαμε πριν, ούτε με καινούρια διατήκη που έκαμε μετά, επειδή είναι ο ίδιο Θεό. Δηλαδή, ένα πρόσωπο στην υπόστασή του που παρουσιάστηκε σε τρία πρόσωπα με σκοπό και ρόλο, αν και είναι μυστήριο, ναι, είναι μυστήριο αυτό, επειδή ο Θεό για μα είναι μυστήριο, είναι αόρατο. Αλλά όταν έγινε άνθρωπο, τον είδα οι άνθρωποι που ήταν γύρω του εκεί, στη Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ. Αλλά αυτό ήταν με σκοπό επίση. Αλλά ο Θεό για μα είναι ακατανόητο, γι' αυτό αποκαλύπτεται. Κανένα δεν μπορεί να ερευνάει το Θεό. Και να το ανανορίζει ποτέ δεν μπορεί, ούτε θα γίνει αυτό, ό,τι και να κάνει. Επειδή είναι ακατανόητο, επειδή δεν έχει γενεολογία, άρα χρειαζόμαστε αποκαλύψη. Αποκαλύψη και μαρτύρια είναι που τα μας φανερώνει το πρόσωπο του Θεού. Με έννοια ότι να το ανανορίζουμε επειδή είναι αόρατο, αλλά να το ανανορίζουμε προσωπικά επειδή ο Θεός είναι μοναδικό στην υπόσταση του αόρατο πρόσωπο και αυτός είναι ο Κυριακό και αυτός είναι ο Θεό που τεσπίζει σε ολόκληρο την ύπαξη γι' αυτό μέσω Ευαγγέλιο αποκαλείται πνεύμα με έννοια ότι είναι ο το πρόσωπο του τον αόρατο και Κύριο ότι είναι ο Κυριακό και Θεός ότι είναι ο, ο Θεό που τεσπίζει επειδή εκτός από αυτό δεν υπάρχει άλλο Όλοι οι άλλοι θεοί που υποτίθεται θεωρούνται σαν θεοί είναι τα είδωλα γιατί είναι περιορισμένο γιατί ελέγχονται από το κυρίακο θεός το Ιησού Χριστό. Δηλαδή αυτό που είναι ο μοναδικός στην υπόσταση του αυτό είναι ο κυρίακο και είναι αόρατο θεό που τεσπίζει με τον νόμο του σε ολόκληρο την ύπαρξη να υποτακτούν. Γι' αυτό κρυαζόμαστε να τον ανορίζουμε με την αποκαλύψη. Αλλιώ τα έχουμε τρισκιά το αγγέλο με άγνοια. Γι' αυτό πριν γίνει αργά όλοι οι άνθρωποι μπορεί επίσης να ζητήσει το Θεό. Μπορεί επίσης να ανοίγει την καρδιά του να αποκαλύπτει ο Θεό τον εαυτό του και τέλει να δίνει κάρι. Αλλά οι άνθρωποι έχουν επιλογή και η σωτηριά είναι προσωπική. Μόνο οι άνθρωποι που τα συνεχίζουμε το πείσμα μέχρι τέλο, είναι εκείνο που τα κάσουν η Αλλά δίνει ευκαιρία ο δίνει προτεσμία. Όταν το Ευαγγέλιο κηρύτεται, είναι προτεσμία και ευκαιρία σε κάθε ένα που ακούει να αφήνει την καρδιά του πρότιμη, ο κύριο να τον αγγίζει και να μαρτυρήσει σε αυτό για να αποκαλύπτει επίση τον εαυτό του, επειδή αυτό είναι που χρειαζόμαστε όλοι μα. Αποκαλύψει τον εαυτό του σε εμά, επειδή αυτή είναι η αρχή και τότε θα περπατήσουμε στην αληθινή πίστη. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η χάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σας.